Ολοκληρώθηκε η διήμερη επίσκεψη του Υπουργού του κυρίου Σκρέκα στην Κρήτη. Πιστεύω και εύχομαι αυτά τα οποία έχουν ανακοινωθεί ότι θα είναι και η τελική πράξη από πλευράς του Υπουργείου. Είναι στη θετική κατεύθυνση όλα τα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει. Εμείς από πλευράς δικής μας, μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση και όλους τους φορείς, έχουμε καταθέσει τις προτάσεις, έχουν γίνει αποδεκτές. Περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα. Γιατί οι δασικοί χάρτες είναι ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο, είναι ένα εθνικό έργο που πρέπει να γίνει, όπως επίσης το χρηματολόγιο. Και είμαστε μαζί με όλους τους φορείς και με το Υπουργείο για να βρεθούν οι καλύτερες λύσεις υπέρ των ανθρώπων που πλήττονται και έχουν τα προβλήματα. Εύχομαι το επόμενο χρονικό διάστημα να επιληθούν όλα αυτά. Φάνηκε ότι η Κρήτη ενιαία είχε μια φωνή, κύριε Ναοτάκη. Ήταν πολύ σημαντικό γιατί και οι κινητοποιήσεις που έγιναν, αλλά και οι διαβουλεύσεις που έγιναν με όλους τους φορείς, αλλά και με τον Υπουργό που πρέπει να πω ότι μας άκουσε με προσοχή, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα αρκετές φορές και οι υπηρεσιακοί παράγοντες, και εμείς από την πλευρά τη δική μας καταθέσαμε την πρόταση του Περιφερειακού Συμβουλίου, υποστηρίξαμε όλους τους ανθρώπους που βγήκαν στους δρόμους, που δικαιολογημένα βγήκαν και εξέφρασαν αυτή την αντίδραση, και θεωρώ ότι με την συζήτηση που έγινε αυτό το διήμερο με τον Υπουργό, γιατί βρεθήκαμε αρκετές ώρες, αλλά και όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα που πολλές φορές έχουμε συνομιλήσει χωρίς να ανακοινώνονται, γιατί δεν πρέπει να λέμε ότι συζητούμε άμεσα χωρίς να δίνουν λύσεις. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα πάει όλη αυτή η κίνηση πάρα πολύ καλά.